γνωρίζετε που βρίσκεται ο ξάδελφος του Μάνου και του Νικολά? Ναι. Ποιος είναι, πού βρίσκεται? Λυπάμαι, αλλά δεν θα σου πω. Τώρα ξέρετε τι μου κάνετε? Μπορώ να φανταστώ. Θα λαλήσω, θα τα παίξω από την αγωνία. Τίποτε δεν θα πάθεις. Στα μυστικά είμαι τάφος, κύριε Ρούσο, και το γνωρίζετε πολύ καλά. Να κρατάτε κάτι τέτοιο κρυφό από μένα δεν το αντέχει η φύση μου. Καλά, δεν μου έχετε εμπιστοσύνη? Απόλυτη. Τότε γιατί δεν μου λέτε? Για να μην χάσω τον ύπνο μου? Για να μην χάσει πολλοί κόσμος τον ύπνο του Λουκά. Άστο. Πώς να το αφήσω, κύριε Ρούσο? Τόσο καιρό ταλαιπωρούμαστε με αυτή την υπόθεση. Ελάτε, πείτε μου ποιος είναι. Θα το ξεχάσω την ίδια στιγμή. Λουκά, δεν γίνεται να σου πω. Κι εγώ θα ήθελα να μοιραστώ με κάποιον αυτό το βάρος, αλλά δεν γίνεται. Καλά, τουλάχιστον πείτε μου, τον είδατε, τον γνωρίσατε? Μη ρωτάς, Λουκά. Αρκέψτε την πληροφορία που σου έδωσα. Εύκολο το έχετε. Όχι, αλλά αναγκαίο. Για να σου λέω ότι δεν πρέπει να μαθευτεί, ξέρω. Και έχω πλήρη επίγνωση του τι λέω. Και κυρίως του τι κάνω. Αλλάξε την ιδιωρία. Πώς πήγε η βάρδια, πώς θα πιάσαμε? Παράτα με θελουλικά πρωί-πρωί. Καφέ θες? Όχι, δεν θες. Πρώτον, δεν είναι πρωί-πρωί. Μεσημέριασε. Και δεύτερον, γιατί μου κουβαλήθηκες εδώ? Να μην μάθω πώς ξεκίνησε η νέα, πολλά υποσχόμενη καριέρα του επιστήθιου φίλου μου. Γιατί ήρθες, Λουκά? Λοιπόν, καθίσαμε μαζί με τον Ρούσο και κάναμε μια πλήρη ανασκόπηση για τον εξάδελφο και για το σόι σου γενικά. Και? Και το συμπέρασμα είναι, το ρεζουμέ ένα πράγμα, ότι το βιβλίο τελειώνει εδώ. Από εδώ και πέρα, Νικόλα, κοιτάμε τη ζωή μας. Και έπρεπε να έρθεις εδώ αυτοπροσώπως για να μου το πεις όλο αυτό. Α, δεν έπρεπε. Ναι, έπρεπε να στο στείλω με courier. Ξέρω εγώ. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Σαν τι άλλο να συμβαίνει, δηλαδή, με ποιον? Δεν ξέρω. Με την ώρα. Γιατί εσύ τις περισσότερες φορές ό,τι έχεις να πεις το λες μεσολαμίας. Τι τρέχει, λοιπόν? Απολύτως τίποτα δεν τρέχει, λοιπόν. Ο Στέλιος, όπως σου είπα, είναι στη φυλακή. Η Νόρα αποφάσισε αυτοβούλως να κλειστεί στη δικιά της. Αυτή τη στιγμή είναι σπίτι και κλαίει και οδύρεται για τη ζωή και τη μοίρα της. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι που χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων μας. Ναι, καλά. Έλα, παππού μου, να σου δείξω τα μπελοχώραφά σου. Ολόκληρο στρατό σωτηρίας έχω οργανώσει για πάρτι της. Άσε. Δεν μου λες και το άλλο. Άντε να σου το πω και το άλλο. Ο Έρμος, ο ιδιοκτήτης του ταξί, το ξέρει ότι είσαι γιατρός? Όχι, δεν το ξέρει. Καλύτερα. Άστο να στην άγνοιά του και στην ευτυχία του, γιατί θα χάσει και αυτό τον ύπνο του, όπως το βλέπω. Δεν κατάλαβα. Τι υπονοείς, ότι δεν είμαι καλός οδηγός? Οι στατιστικές λένε ότι τη μόνη και η ιατρική δεν τα πάνε και πολύ καλά μαζί. Άσε μας, Ρελουκά, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα κλισέ. Μια χαρά επαγγελματίας οδηγός είμαι. Μπράβο, παλικάρι μου. Άντε τώρα πήγε να ξανακοιμηθείς. Έτσι, για να δεις τι αισθητήριο πάλι. Όχι που μου είχες κρεμάσει το στιθοσκόπιο στο λαιμό και νόμιζες ότι κάτι έκανες. Μου κουνιώσουν, ε.
Και πάμε να το γιορτάσουμε. Τι έγινε, κοριτσιά, πιάσατε το λαχείο? Κοντά έπεσες. Όχι, κοντά. Κλείσαμε μια μεγάλη παραγγελία με την Ιταλία. Θα κατακτήσουμε την ευρωπαϊκή αγορά, Λουκά, μου το περίμενες? Πώς δεν το περίμενα, αφού εγώ το οργάνωσα, βρε, ανόητα φιλικά. Να σας φιλήσω. Τι είναι ο παπάς μου? Πάμε να το φωνάξουμε, να του το πούμε. Άρε, γαμώτο. Εγώ σας το έχω πει, χαραμίστηκα. Δεν έπρεπε να έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Αλλά πού? Στα Αμερική. Αυτή τη στιγμή θα είχα τον Bill Gates να μου αγοράζει τσιγάρα. Τσιγάρα, παιδί μου, πες, δεν καπνίζεις. Καλά, ρε παιδί μου, τσίχλες εκεί, κόλλησες εσύ. Αλλά να μου πεις, δεν πλουτίζεις εσύ, Λουκά. Άλλοι πλουτίζουν. Σε βάλουμε συνεταίρο. Να μου λείπει το βύσσινο. Αρκετές κοτούρες έχω. Έτσι, λοιπόν, κλείσα την παραγγελία. Ναι, και πάρα πολύ σοβαρή. Μόλις ήταν οι Ιταλοί τα δείγματα στο ίντερνετ, ξετρελάθηκαν. Αρχίζουν και σοβαρεύουν τα πράγματα. Και δεν χαίρεσαι? Φυσικά και χαίρομαι, αλλά αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα μεγάλο κενό, το οποίο θα πρέπει άμεσα να καλύψουμε. Τι κενό, παιδί μου? Χρειάζεστε ένα πολύ καλό νομικό σύμβουλο. Αφού έχουμε σένα, Λουκά, τι να τον κάνουμε τώρα το νομικό σύμβουλο? Πας καλά. Σχολούμαι εγώ με τέτοιες ψιλικατζίδικες δουλειές.
Αχ, ωραίος τρόπος, βρε. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Υπάρχει όμως μια λαμπρή δικηγόρος, η οποία είναι και πιο ικανή από μένα σε αυτά τα ζητήματα, και την οποία θα τρέξετε να παρακαλέσετε να λάβει την εκπροσώπησή σας. Την ξέρουμε. Ναυνή, άστα σάπια. Κατάλαβες πολύ καλά ότι μιλάω για την ώρα και δεν δέχομαι κουβέντα. Η ώρα θα αναλάβει νομική σας σύμβουλος, αλλιώς. Αλλιώς τι. Δεν θέλω να σας ξέρω. Έλα, ρε, εσύ σοβαρά. Σοβαρότατα. Μας απειλείς, δηλαδή. Εντελώς όμως. Εντελώς σούφο όμως θέλεις να πεις. Παρακαλώ. Σιγά μην περιμέναμε εσένα να μας το πεις. Από την ώρα ερχόμαστε. Έχουμε δώσει ήδη τα χέρια. Είστε θεές του Ολύμπου. Δεν το συζητώ. Και όποιο άλλο βουνού θέλετε. Και τη Σπίνδου. Και τη Παρνασσού. Σπιγνέτη πανηγυρίζετε εδώ. Μπαμπά μου, τα καταφέραμε. Η μικρή βιοτεχνία της Δάφνης εξελίσσεται σε μεγάλη βιομηχανία. Και το χρωστάς στη Μελίτα και στο Λουκά. Το ταλέντο σου το χρωστάς. Στο Λουκά. Λοιπόν, θα αρχίσουμε εξαγωγές στην Ιταλία. Και πού είστε ακόμα. Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι. Ναι, ήμουν σίγουρη. Ήθελα πολύ να σου το πω. Δάφνη, είδες, ενός καλού μυριά έπονται. Πότε με το καλό η γένα. Έχω καιρό ακόμα. Εμένα με συγχωρείτε, έχω μια δουλειά. Τι δουλειά, Λουκά? Θέλω να μείνω μόνος μου, με τη μεγαλοφία μου. Ορίστε. Κοιμάσαι ακόμα, ρε Ταρίφα. Τι στο καλό. Εντάξει, δεν το έχω συνηθίσει ακόμη. Το βιολογικό μου ρολόι δεν έχει προσαρμοστεί. Α, θες καφεδάκι. Βάλε. Ρε, χες το βιολογικό σου ρολόι. Το ρολόι του ταξί δουλεύει, τρέχει. Εντάξει. Δεν έχω παράπονο. Ναι, οι πελάτες σου έχουν παράπονο. Τους κατεβάζεις χωρίς ναυτία. Ε, μπαίνουνε, βγαίνουνε αρτιμελείς, δεν σου αφήνουνε κανένα χέρι, κανένα πόδι ή καβάτζα. Δεν αφήνεις την πλακίστα τώρα. Τι πλάκα, ρε, λες, και δεν σε έχω δει πώς πατάς βρένο. Μονίμως λες και είσαι στα συγκρόμενα του Λίνα Πάρκ, να πούμε. Ωραία, εντάξει, φτάνει. Γελάσαμε για σήμερα. Λέγε τώρα, πώς από εδώ. Δεν είδα φως και μπήκα. Ρε, από μένα περιμένεις νέα. Τόσο κόσμο βλέπεις κάθε μέρα. Τι λένε οι πελάτες σου? Τι να λένε, σχεδόν τα πάντα. Από κριτική για πολιτικούς μέχρι την Εύα. Ποια Εύα, την Καρτζίκοβα? Όχι, ρε, τη δικιά μας Εύα. Έλα μου. Ένας πελάτης χθες ξεφύλιζε ένα περιοδικό από αυτά τα... Ναι, κοινωνικής κριτικής, κοινός κοτσομπολίστικα και άμα το θες και κομψά, ποικίλης ύλης. Ναι, και όπως φαίνεται θα είδε καμιά φωτογραφία της Εύας, διάβασε κάποια στιγμή Εύα Χαρίτου και άρχισε να σχολιάζει. Και τι έλεγε? Άστο, άστο. Δεν θες να μάθεις? Παθαίνω για να μάθω. Άρχισε να λέει για όλες αυτές τις κοπέλες που τρώνε τα χρόνια του στα θρανία για να τη βγάλουμε 500 ευρώ και για όλες τις υπόλοιπες που με ένα όμορφο πρόσωπο και ακόμα πιο όμορφα. Κατάλαβα. Ναι, ανεβαίνουν τα σκαλιά 10-10. Άδικο είχε. Δεν ξέρω τι είχε. Εγώ ξέρω μόνο ότι δεν μου άρεσε που το άκουγα όλο αυτό. Καλά-καλά, ξέχνα την Εύα. Σταρ δεν ήθελε να γίνει. Έγινε με άλλο τρόπο. Να σου πω τώρα με τη δουλειά τι γίνεται, πώς τα πας? Καλά τα πάω, καλά. Καλά. Αλλά ρε, ξέρεις τι έχω πάθει? Για να τα ακούσω γι' αυτό. Έχω πάθει ένα πράγμα σαν αιμονή. Όχι, μάνα μου. Τι τύπο αιμονή, παιδί μου? Συνέχεια κάθομαι και ρωτάω διάφορους τύπους στο ταξί πού γεννήθηκαν, πού μεγάλωσαν, για τους γονείς τους. Ας, το έχω. Ναι. Σαν να αισθάνομαι ότι τον ξάδερφό μου ή τον πατέρα μου θα τους βρω στην πλάτη μου. Ναι, όπως το είπες. Αιμονή. Και τις αιμονές καλό είναι να τις σκοτώνουμε όσο είναι μικρές. Είπαμε, το θέμα αυτό παπαλά. Τελείωσε. Ούτε ξαδέρφια ούτε πατεράδες. Ας τον ξάδελφο στο πίσω κάθισμα και εσύ κοιτά μπροστά. Πάντως, Λουκά, είναι μεγάλη εμπειρία το ταξί. Mm. Ένας ολόκληρος κόσμος κάθεται δίπλα σου ή πίσω σου και μιλάει. Mm. Και τι απεικόμισες από αυτές τις φιλοσοφικές συζητήσεις? Ότι ο κόσμος έχει μεγάλη απογοήτευση. Mm. Εμείς οι Έλληνες... Μη, να χαρείς. Τι μη? Μην κολλήσεις την αρρώστια. Να έχεις άποψη για τα πάντα, να μιλάς για τα πάντα και να μην το βουλώνεις με τίποτα. Γιατί, ρε? Φοβάσαι τον ανταγωνισμό?